Κύριε Υπουργέ, όπως ίσως θα γνωρίζετε, οι κάτοικοι στην περιοχή του Κρυονερίου, εκεί στην Άνω Τούμπα της Θεσσαλονίκης, είναι και ανήσυχοι, είναι και ανάστατοι και κινητοποιούνται πολύμορφα και αγωνιστικά. Ο λόγος είναι ότι μεθοδεύεται στη γειτονιά τους η ανέγερση μιας πολυκατοικίας δίπλα, κυριολεκτικά δίπλα, στο ρέμα της περιοχής. Καθώς το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία για να χτιστεί εκεί, ακριβώς δίπλα στο ρέμα, με τη μέθοδο της αντιπαροχής, στην οδό Υποδρομίου 92, η πρώτη εξαόρροφη πολυκατοικία και στην πλευρά, μάλιστα, σε αυτή την πλευρά του δρόμου, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ρέμα πολυγνώτου, σε μια απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα από αυτό. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι στο ρημοτομικό σχέδιο της Άνω Τούμπας, η κόπεδα σαν το παραπάνω, το παράδοξο και το εξοργιστικό ταυτόχρονα, η κόπεδα λοιπόν σαν το παραπάνω αναγνωρίστηκαν και μάλιστα εμφανίζονται και σε οικοδομικό τετράγωνο, παρακαλώ, στην κάτω πλευρά του οποίου τετραγώνου φαίνεται να διέρχεται η οδός πολυγνώτου και να διασταυρώνεται λίγο πιο πάνω με μια λοξή πορεία με την οδό Υποδρομίου. Ενώ στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο, ακόμα και αν το δει κάποιος, αν πάει να το δει με τα ίδια του τα μάτια, ακόμα και στο Google Earth να το δει, κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Γιατί πολύ απλά εκεί δεν θα μπορούσε να υπάρχει, κύριε Υπουργέ, δρόμος, αφού υπάρχει ρέμα, το ρέμα Κρυονερίου, δηλαδή η κήτη του χυμάρου πολυγνώτου, όπως είναι η επίσημη ονομασία. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, αυτό το ρέμα πολυγνώτου, που διατηρεί ακόμα στο μεγαλύτερο του μέρος τη φυσική του κατάσταση, καθώς είναι ενεργό και με πυκνότατη βλάστηση, αυτό το ρέμα συμβάλλει σημαντικά, εκτός των άλλων, και στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, καθώς διασχίζει μια πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή. Εδώ όμως ακριβώς υπάρχει μια κρίσιμη και καθοριστική λεπτομέρεια. Το ρέμα αυτό, δυστυχώς, ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί και συνεπώς δεν έχει διευθετηθεί. Μεταφέρουμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σήμερα εδώ στη Βουλή, τη φωνή, τον αγώνα και την αγωνία αυτών των ανθρώπων της πρωτοβουλίας των κατοίκων Κρυονερίου Τούμπας, η οποία, έχοντας συγκεντρώσει 900 και πάνω υπογραφές, ζητά δύο πράγματα. Αφενός, να σταματήσει η ανοικοδόμηση επί της οδού Υποδρομίου 92 και αφετέρου, επιτέλους δηλαδή, να οριοθετηθεί και να χαρτογραφηθεί το συγκεκριμένο ρέμα. Οι υπογραφές αυτές, οι 900 και υπογραφές, κατατέθηκαν τον περασμένο Ιούνιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο μάλιστα εξέδωσε και σχετική ομόφωνη απόφαση. Σας ρωτάμε λοιπόν το εξής για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, ως κυβέρνηση για να επισπευστεί, να επιταχυνθεί η οριοθέτηση και η διευθέτηση του ρέματος πολυγνώτου, προφυλάσσοντάς το από τις όποιες καταπατήσεις, αλλά και να διαμορφωθεί εκεί, με την αναγκαία φυσικά κρατική χρηματοδότηση, ένας περιβαλλοντικά αναβαθμισμένος χώρος πρασίνου, αναψυχής, ξεκούρασης και βεβαίως για να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις, ώστε να μην υπάρξουν στο μέλλον αυτά τα γνωστά πλημμυρικά φαινόμενα που επαναλαμβάνονται όλο και πιο συχνά στη χώρα μας, με ανθρώπινα θύματα αρκετές φορές, αλλά ούτε και διάβρωση της κήτης που μπορεί αυτού του ρέματος, που μπορεί να συμπαρασύρει και την εν λόγω πολυκατοικία, αν τελικά κατασκευαστεί. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη της κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ξέρω. Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κύριος Γεώργιος Καραγιάννης. Ορίστε, κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, αν και τα πάμε και πάνω στην εμπορίου. 3 λεπτά έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Δελή, πραγματικά διάβασα πολύ προσεκτικά την ερώτησή σας και οφείλω να πω ότι είναι και καλογραμμένη. Βέβαια, θα προσπαθήσω στην πρωτολογία μου να διευκρινίσω κάποια ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία σε ό,τι αφορά τις διευθετήσεις και τις οριοθετήσεις, όπου οι οποίες κι εσείς γνωρίζετε, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά αρμοδιότητα των περιφερειών και των Δήμων. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια ιδιαίτερη... δίνουμε έναν ιδιαίτερη έμφαση
και υλοποιούμε πολλά αντιπλημμυρικά έργα σε Λαχαναγορά, Καλαμαριά και Ρόκαστρο, καθώς έχουμε ολοκληρώσει ήδη και το master plan των αντιπλημμυρικών έργων. Τις προηγούμενες μέρες ήταν εκεί πέρα ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής και η Διευθύντρια του Υπουργείου, ώστε να ενημερώσουν και τους Δήμους του Πολυδημικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για το τι ακριβώς κάνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη και το συγκεκριμένο έργο, ξέρετε πολύ καλά ότι το Υπουργείο ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική θωράκιση Θεσσαλονίκης με έργα διευθέτησης περιφερειακής τάφου και συμβαλλόντων ρεμάτων». Συγκεκριμένα, η σχετική σύμβαση υπογράφηκε τον 26 Μαΐου του 2021 και είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, με συμβατική προθεσμία περαίωσης στις 26 Εντεκάτου του 2023. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, διευθέτηση και οριοθέτηση της περιφερειακής τάφρου σε μήκους 9 χιλιόμετρων περίπου, από την εκβολή της λοιπόν στη θάλασσα μέχρι τον κόμβο K8 της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Το αναφερόμενο στην ερώτηση οικόπεδο βρίσκεται στα όρια της ελεύθερης ζώνης περιφερειακής τάφρου, το γνωστό ρέμα πολυγνώτου, και είναι εντός του αντικειμένου της μελέτης. Στο τμήμα αυτό οφείλω να πω και να σας γνωστοποιήσω ότι προβλέπεται οριοθέτηση της περιφερειακής τάφρου χωρίς έργα διευθέτησης. Συνολικά λοιπόν στα 3 χιλιόμετρα της μελέτης προβλέπεται οριοθέτηση χωρίς έργα διευθέτησης, διότι υπάρχει μια φυσική κατάσταση με υψηλή βλάστηση κατά μήκος της κήτης περιφερειακής τάφρου, η οποία επαρκεί σύμφωνα με τους μελετητές με ασφάλεια για την απορροή της πεντακονταετίας που λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό. Στην παρούσα λοιπόν φάση, βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της σύμβασης, έχουν ολοκληρωθεί οι τοπογραφικές μελέτες και οι γεωτεχνικές μελέτες και έχει υποβληθεί ήδη η υδραυλική προμελέτη υδραυλικών έργων, η οποία αυτή την περίοδο ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα υποβληθεί από το μελετητή και η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία της διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων φορέων, σταχυολογώντας να σας πω ότι θα πρέπει να περάσει από τη Διεύθυνση Υδάτων, από τα Δασαρχεία, από τις Εφορίες Αρχαιοτήτων και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς και από το Δήμο Θεσσαλονίκης για την έκδοση της απόφασης περιβαλλοντικών όρων. Μετά από αυτή την απόφαση και από αυτή τη διαδικασία, θα ακολουθήσει, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτάκι ακόμη θα ήθελα, η τελική φάση της μελέτης που θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο. Μετά την έγκριση οριστικής μελέτης θα εγκριθεί και η συνολική οριοθέτηση περιφερειακής τάφρου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που θα έχουν εκδοθεί και τότε θα ακολουθήσει η έκδοση υπουργικής απόφασης για την επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος. Η αλήθεια είναι ότι η εκτίμησή μας λόγω της διαδικασίας διαβούλευσης και η εμπειρία μας δείχνει ότι ο συνολικός χρόνος μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης οριοθέτησης του ρέματος αυτούς και σε όλο το μήκος του και ιδιαίτερα στο τμήμα που αφορά την ερώτησή σας, θα ολοκληρωθεί σε περίπου 2 με 2,5 χρόνια. Σας ανέλησα με πλήρη ειλικρίνεια το χρονοδιάγραμμα και το σχεδιασμό των παρεμβάσεών μας και στη δευτερολογία μου θα επανέλθω για το πού ανήκει η αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά για αυτό το οικόπεδο που λέτε. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ορίστε, κύριε Δελή, 3 λεπτά για εσάς. Κύριε Υπουργέ, με την απάντησή σας μαζώνουν κυριολεκτικά τα φίδια. Γιατί μέχρι να περάσουν 2 και 2,5 χρόνια, εντωμεταξύ αυτή η πολυκατοικία μπορεί να έχει γίνει ακριβώς δίπλα στο ρέμα. Και ακριβώς αυτό είναι που δεν πρέπει να γίνει. Αυτό ζητάνε οι κάτοικοι εκεί. Είπατε, μιλήσατε στην αρχή για τις αρμοδιότητες των περιφερειών και των Δήμων. Ασφαλώς και είναι έτσι. Μονάχα από αυτό δεν έρει και δεν παραγράφει την κεντρική ευθύνη του κράτους. Κάτι που επιβεβαιώθηκε άλλωστε και από τη σχετική μελέτη εξαιτίας της ολιγορίας των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, για την οριοθέτηση και τη διευθέτηση αυτού του ρέματος πολυγνώτου, και δεν πολύ καταλάβαμε, δεν ξέρω αν η μη διευθέτηση αφορά και το συγκεκριμένο τμήμα, χρειάζεται μια διευκρίνηση. Επειδή λοιπόν υπήρξε αυτή η ολιγορία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, το δικό σας Υπουργείο προχώρησε σε αυτήν την μελέτη, στη δημοπράτηση αυτής της μελέτης, όπου προβλέπεται η οριοθέτηση και η διευθέτηση και αυτού του ρέματος πολυγνώτου. Εδώ το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι οι ευθύνες του κράτους συνολικά, είτε του κεντρικού, είτε του τοπικού, του δημοτικού και του περιφερειακού, είναι δεδομένες και είναι και βαρύτατες. Το συγκεκριμένο τώρα ρέμα, ο χύμαρος, το ρέμα κρυονερίου όπως λέγεται, ο χύμαρος πολυγνώτου όπως είναι η επίσημη ονομασία του, είναι
ένα από τα μεγαλύτερα ρέματα. Είναι ένα φυσικό, ένα εξαιρετικά όμορφο και άγριο τοπίο, το οποίο έχει ενεργό, πυκνή βλάστηση, συμβάλλει, όπως είπαμε, στην αντιπλημμυρική θωράκιση, ξεκινάει από το Σέιχ Σου, καταλήγει στο παραλιακό μέτωπο της Μίκρας και από το 2012 έχει χαρακτηριστεί και ως επικίνδυνο. Άρα πρέπει να γίνουν έργα αντιπλημμυρικά. Ξέρετε και το γεωγραφικό ανάγλυφο της Θεσσαλονίκης είναι τέτοιο που τα έργα τα καθιστά επίγοντα. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει αυτό λοιπόν το ρέμα να οριοθετηθεί, κατόπιν να διευθετηθεί, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διευθέτηση χωρίς οριοθέτηση, και φυσικά μέχρι τότε, σύμφωνα με τον υποαναθεώρηση γενικό, γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ξέρετε τι προβλέπει, το ξέρετε κύριε Υπουργέ, για τα μη οριοθετημένα ρήματα. Προβλέπει ζώνη προστασίας, αυτό που θα ισχύσει, που αναμένεται να ισχύσει. Το καινούριο πολεοδομικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης. Αυτή η ζώνη προστασίας περικλείεται μεταξύ των ορατών στοιχείων ενός ρέματος, των λειτουργικών δεδομένων, δηλαδή της κήτης του, τα πρανή του, και μέσα σε αυτήν την ζώνη προστασίας απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και έργα τεχνικής υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας. Απαγορεύεται η ανοικοδόμηση. Αυτό πρέπει να προλάβουμε, αυτό πρέπει να προλάβετε κύριε Υπουργέ, και θα πρέπει να είστε σαφείς στην δευτερολογία σας. Γιατί αν επιτρέψουμε να κατασκευαστεί μια εξαόρυφη πολυκατοικία, όχι δίπλα, σχεδόν πάνω στο ρέμα, ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε ένα ρέμα που δεν έχει οριοθετηθεί, σε ένα ρέμα που δεν έχει διευθετηθεί. Με συγγνώμη θα το πούμε, αυτό είναι ένα έγκλημα εκπρομελέτης, το οποίο θα το πληρώσουν πολύ ακριβά η μελλοντική ένοικη αυτής της πολυκατοικίας, αλλά και οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής. Αντίθετα, με την οριοθέτηση, με τη διευθέτηση, μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικά όμορφος, είναι ήδη όμορφος, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο για την αναψυχή, την ξεκούραση, το παιχνίδι εκεί των ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πόσο νόμιμο μπορεί να είναι το να κτίζει κανείς μία οικοδομή πάνω σε ένα ρέμα. Το είδαμε τις συνέπειες και με το σεισμό της Αθήνας εδώ, το 1999. Τα σπίτια και οι οικοδομές που έπεσαν ήταν ακριβώς εκείνα που ήταν πάνω στις όχθες των ρεμάτων, αλλά νομίζω ότι δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ασφαλές, κύριε Υπουργέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που σας ζητάμε είναι κάποια στιγμή να εγκαταλείψετε, όσο είναι αυτό δυνατό, δεν τρέχουμε αυταπάτες, το χωρικό σχεδιασμό και όλα αυτά τα ρημοτορμικά σχέδια να μην υπακούν πια στις ανάγκες αυτού του κεφαλαίου του κατασκευαστικού, γιατί αυτή είναι, από ό,τι φαίνεται, η μόνη σας έγνοια και των δικών σας και όλων των κυβερνήσεων που περάσαν, αλλά να παίρνει υπόψη της και τις ανάγκες των κατοίκων κάθε περιοχής. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε Καραγιάννη, έχετε 3 λεπτά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Δελή, στην πρωτολογία μου σας ανέλησε ουσιαστικά ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης και τι ακριβώς θα κάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αντιλαμβάνομαι ότι η ερώτησή σας έχει ένα άλλο κομμάτι. Αλλά πριν απαντήσω σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να διευκρινίσω αυτή τη στιγμή το εξής. Στο τμήμα αυτό που αναφέρεται, το συγκεκριμένο οικόπεδο, από τη μελέτη προκύπτει ότι δεν θα γίνουν έργα διευθέτησης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να αντιλάβετε υπόψη σας. Θέτεται λοιπόν το θέμα επίφυσης της μελέτης. Η διαδικασία για την επικύρωση των οριογραμμών δεν δύναται να επισπευστεί. Οι οριογραμμές αυτές οριστικοποιούνται δυστυχώς, αλλά είναι και το σωστό επιστημονικά, με τις οριστικές μελέτες. Αφού πρώτα έχουν βγει και οι περιβαλλοντικοί όροι από τα αποτελέσματα των προμελετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρώτα θα πρέπει να έχουμε προμελέτες, μετά θα πρέπει να έχουμε περιβαλλοντικούς όρους που σας ανέλησα ποια είναι όλη αυτή η διαδικασία για να βγουν οι περιβαλλοντικοί όροι και κατόπιν θα γίνουν οριστικές μελέτες, όπου εκεί θα δούμε τα ακριβή όρια. Αυτό γίνεται επιστημονικά, αυτό είναι η τέχνη της επιστήμης και των περιβαλλοντολόγων και όλων των ανθρώπων που κάνουν τα υδραυλικά έργα και το γνωρίζουν να το κάνουν πάρα πολύ καλά. Και έχουμε αναλάβει, και όπως πολύ σωστά προείπατε κι εσείς, και μια αρμοδιότητα η οποία δεν ήταν δική μας, αλλά οφείλουμε σε κάποια μεγάλα τέτοια έργα να τα χαρακτηρίσουμε εθνικού επίπεδου, ώστε η πολιτεία να έρθει και να λήξει ουσιαστικά και να προχωρήσει όλες αυτές τις μελέτες, ώστε να τα χρηματοδοτήσουμε στο μέλλον και να τα διευθετήσουμε.
Αυτό είναι στο πρώτο κομμάτι που θα ήθελα να σας απαντήσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο κομμάτι μας, θέτεται. Στο νόμο 4528 του 2014, στο άρθρο 5, ορίζονται επακριβώς τα όσα απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών πλησίων των υδατορρεμάτων. Και όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, αυτά δεν άπτονται των δικών μας αρμοδιοτήτων. Δεν είναι θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αφορούν αρμοδιότητες της ΙΔΟΜ, της αρμόδιας περιοχής και του αρμόδιου Δήμου. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να απευθυνθείτε και εκεί πέρα πρέπει να δείτε σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση. Εκεί και στο συγκεκριμένο νόμο ορίζονται και οι απαραίτητες υδραυλικές και τοπογραφικές μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν για την πρόταση τμηματικής οριοθέτησης που θα πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης. Τι λέω με πολύ απλά λόγια? Ότι ο ιδιώτης δεν μπορεί σε εκείνο το οικόπεδο να κάνει οτιδήποτε αν δεν καταθέσει συγκεκριμένες μελέτες. Οπότε η αρμόδια ΙΔΟΜ, βέβαια, να καταθέσει την ΙΔΟΜ και να εγκριθούν. Αλλιώς δεν μπορεί να πάρει και την άδεια. Αυτά όμως θα τα δείτε. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Αυτά πρέπει να τα δείτε και να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΙΔΟΜ, ώστε να διαπιστώσετε αν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα. Σας ευχαριστώ πολύ.